Δοχειαρίου. Είναι ένα από τα μεγάλα μοναστήρια του Άγιου Όρους. Έχει χτιστεί από τον Δοχειάρη της Μεγίστης Λαύρας προς τιμήν του Αγίου Νικολάου, αλλά τώρα γιορτάζουν δύο μεγάλες γιορτές. Την Παναγία τη Γοργοϊπίκο, είναι μια τοιχογραφία η οποία δορίζει ό,τι ζητάει ο κάθε χριστιανός και έχει πάρα πολλά τάματα απάνω από τις πολλές παρουσίες της Παναγίας στη ζωή των ανθρώπων. Και είναι και η γιορτή των Αγίων Αρχαγγέλων. Είναι συγκλονιστικό μάλιστα τη νύχτα κατά τις 4-5 η ώρα όλοι οι μοναχοί συγκεντρώνονται με τον ηγούμενο μαζί μπροστά στην εικόνα και ψάλλουν την παράκληση της Παναγίας. Είναι συγκλονιστικό. Εδώ τώρα που φτάσαμε κιόλας. Τώρα είμαστε στη Μονή Ξενοφόντος και αυτό από τα μεγάλα μοναστήρια, κοινόβιο μοναστήρι. Ζουν περίπου 50 μοναχοί. Τιμούν τον Άγιο Γεώργιο. Γίνεται μεγάλη ολονύκτια αγρυπνία. Γιόρτασαν προ 6-7 χρόνια τα 1000 χρόνια της Μονής. Εδώ ήρθαν ο Πατριάρχης, ήρθαν οι πρόεδροι της Δημοκρατίας, μεγάλες γιορτές. Από ό,τι ξέρω, έχετε πολύ καλή σχέση και με την Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Μου το έλεγε ο Γέροντας Ευδόκιμος. Ναι, αλήθεια είναι ότι η Μονή Βατοπεδίου είναι από τις μεγάλες μονές του Αγίου Όρους και με τη συνοδεία του πατρός Εφραίμ τώρα έχουμε πάρα πολύ καλή επικοινωνία. Επειδή αυτοί οι άνθρωποι ζήσαν στην έρημο πρώτα, στη Σκήτη, στη Νέα Σκήτη και ξέρουν τις δυσκολίες των Σκητών, πάντοτε μας συμπεριφέρονται με πάρα πολύ αγάπη. Έχουμε πολύ καλή επικοινωνία, αλλά πρέπει να πω ότι η Μονή αυτή με την διοίκηση που έχει σήμερα του Γέροντα Εφραίμ είναι εποφελής σε πολύ κόσμο. Ο πατήρ Εφραίμ, να το πω ξεκάθαρα, είναι ελεήμον άνθρωπος. Θα τα συγκινήσω, ας το λέω. Είναι καλό για τον κόσμο. Είναι καλό να, οι άνθρωποι να λένε καλά μια καλή κουβέντα για τα μοναστήρια. Για τον πατήρ Εφραίμ εδώ στην περιοχή θα ακούσετε μόνο καλά λόγια. Αλήθεια είναι ότι ενόχλησε ο πατέρ Εφραίμ, φαίνεται, με την καλοσύνη του, με την παρουσία του εδώ. Ενόχλησε. Υπάρχει ένα στοιχείο, δύναμο, σοβαρό. Ο πατέρ Εφραίμ έζησε, δεν γεννήθηκε ηγούμενος. Πέρασε οδύνη. Έχει αγνοούμενο πατέρα στην Κύπρο. Έζησε σε υπακοή. Είχε γέροντα, τον γέροντα Ιωσήφ. Ο άνθρωπος που ζει στην υπακοή αναδεικνύεται καλός πατέρας μετά. Ένας λόγος που μας αγαπάει και εμάς και τη συνοδεία μας είναι ότι πέρασε αυτός δυσκολίες και δοκιμασίες στα πρώτα χρόνια της ζωής του ως μοναχός και εκτιμάει και κατανοεί και μετά μην ξεχνά ότι είναι και οι προσευχές. Μέρα νύχτα στις ακολουθίες και τις προσευχές αυτά έχουν καρπό. Μεγίστη Λαύρα με το πεδίο και η Μονή Βύρων είναι από τις αρχαιότερες μονές. Εκεί στη Μονή Βύρων και η Παναγία η Πορταΐτισσα γιορτάζει και της Παναγίας. Είναι μεγάλο μοναστήρι και εκείνο. Η Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος είναι χτισμένη από Έλληνες μοναχούς. Ελληνικό μοναστήρι μέχρι το 1850 όπου οι Ρώσοι με τον Τζάρο τότε το αγόρασαν το μοναστήρι και από τότε υπήρχε εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονος, αλλά έκτισαν αυτό που φαίνεται ψηλά εκεί, μια πολύ ωραία εκκλησία, την Αγία Σκέπη. Υπάρχει εκεί στο καμπαναριό η πιο μεγάλη καμπάνα του κόσμου. Χωράει μέσα 12 άτομα. Δύο καμπάνες τέτοιες υπάρχουν μεγάλες. Μία εδώ και μία στο Κρεμλίνο. Αλλά εκεί είναι ραγισμένη. Αυτή χτυπάει. Και στην ακμή της το 11-12 ήταν περίπου 2.500 μοναχοί. Ακουγόταν μια βοή από μακριά από τους πολλούς μοναχούς που ήταν εδώ. Είχε μια πυρκαγιά το 1952, τώρα το αποκατέστησαν και είναι 1000 δωμάτια. 1000 δωμάτια. Το χιλιοστό είναι η εκκλησία. Πρέπει να πούμε ότι στην Ρωσία αγαπούν πάρα πολύ. Είναι η αναφορά τους το μοναστήρι αυτό στο Άγιο Όρος. Και έχει τεμάχιον από το κεφάλι, από την κάρα του Αγίου Παντελεήμονος. Όταν φτάσουμε στην Αγιάνα θα κατέβει το αρχαιότερο λείψανο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, το αριστερό πόδι της Αγίας Άνης, το οποίο είναι άφθαρτο μέχρι σήμερα και το οποίο χαρίζει στους ατέκνους
παιδάκια. Γεννιούνται 300 παιδάκια το κάθε χρόνο από αυτούς που επικαλούνται την Αγιάνα και προσκυνούν το λειψανό της. Εδώ είναι η μεγαλύτερη σκήτη του Αγίου Όρους, η Αγία Άννα, η οποία υπάγεται στην Μεγίστη Λαύρα και όπου στο κεντρικό κτίριο που βλέπετε εκεί, το κόκκινο κτίριο, εκεί φυλάσσεται ο μεγάλος θησαυρός της σκήτης μας, το αρχαιότερο λείψανο της Ορθοδοξίας, το αριστερό πόδι της Αγίας Άννης. Είναι ο Γέροντας Χρυσόστομος που θα έρθει με το Άγιο Λείψανο και ο πατήρ Δανιήλ που έχει τη βαρκούλα. Έλα, Άγιο Γέροντα, από το δω είναι. Ζωή την κύσα σαν οικειοφόρη σα. Αγνή Θεόμη τώρα, Θεοφρονάνα, δύο προσλήξην ουρανίων, εν θα εφρενωμένων, κατοικία εν δόξη, χέρουσαν ειν μετέστης, της τιμός εις επόθω. Ο άγγελος ευώα είχε χαριτωμένη, αγνή Παρθένε χαίρε και πάλι νερό χαίρε. Ο Σωσίος ανέστη τριήμερος εκ τάφου, φωτίζουν τα ουρανία ύμνησε και χαριτωμένη μήτερ ανήμφευτε. Ζητά μου, οι θωμάδες είναι εκεί πάνω. Εκεί μένετε. Ναι, εδώ είναι μικρά Αγιάννα. Αυτό είναι μεγάλη Αγιάννα. Εδώ είναι μικρά Αγιάννα. Εδώ είναι οι θωμάδες που μένουμε. 45 χρόνια εδώ, δεν υπάρχει ούτε δρόμος, ούτε επικοινωνία, μεγάλη ησυχία. Είναι Απόστολος Θωμάς, η εκκλησία μας, και επειδή είναι Απόστολος Θωμάς, μας έχουν ονομάσει ο κόσμος Θωμάδες. Άρα εσείς είστε σε εκείνο το κομμάτι ο αρχαιότερος. Ναι, σε αυτό το μοναστηράκι σιγαστήριο ο αρχαιότερος, ναι. Και στη συνέχεια είναι καρούλια, τα φρικτά καρούλια τα λεγόμενα που ζουν μέσα στις σπηλιές, και τα κατουνάκια από εκεί μεριά. Δηλαδή, το ερημικότερο, το δυσκολότερο, το ησυχαστικότερο μέρος του Αγίου Όρους είναι εδώ. Είναι τα καρούλια. Για να πας εκεί χρειάζονται να κρατήσεις αλυσίδες και άμα έχεις σύλληγκο δεν μπορεί να περάσεις. Δηλαδή, πηγαίνουν μόνο οι μοναχοί που ζουν εκεί. Που θέλει να κάνει μια δωρεά στο Αγίου Όρος, επιλέγει αυτός που θέλει. Ναι. Επιλέγει. Προτού να έρθουν οι Έλληνες τα τελευταία χρόνια στο Αγίου Όρος, οι πιο πολλοί επισκέπτες ήταν οι Γερμανοί και Αυστριακοί, οι οποίοι γίνονται φίλοι μας αυτοί. Είναι με τη γλώσσα της αγάπης επικοινωνούμε. Μένουν εδώ, φιλοξενούνται και αγοράζουν διάφορα πραγματάκια και επίσης είναι δωρεές που κάνουν διάφοροι άνθρωποι για υπερηγείας, μνημόσυνο για τους γονείς τους. Ή θέλω να κάνεις προσευχές και για το παιδί μου να πάει καλά στο πανεπιστήμιο ή για την υγεία του. Έτσι ζει το Άγιον Όρος. Με αυτόν τον τρόπο ζει το Άγιον Όρος. Και εκεί τώρα, αν συνεχίζαμε, μετά τα καρούλια, τα κατουνάκια είναι η κερασιά, μετά την κερασιά είναι τα καψουκαλίδια. Μετά είναι η σκήτη του προδρόμου που είναι Ρωμάνοι μοναχοί και μετά είναι η Μεγίστη Λαύρα. Πάει κανείς και με σκάφος από εδώ, αλλά και από το βουνό απάνω 4 ώρες με τα πόδια. Είναι φορτισμένος ο τόπος με πολλές προσευχές, με πολλούς αγίους ανθρώπους. Εκτός από τα Αγία Λείψανα, τα Αγίων Όρους είναι η μεγαλύτερη λειψανοθήκη στον κόσμο. Υπάρχουν πάρα πολλά Αγία Λείψανα. Μετά είναι οι μοναχοί, οι οποίοι είναι ζών οργανισμός αυτό. Υπάρχουν μοναχοί εδώ, σιωπηλοί, αγωνιστές,
και αγιάζεται ο τόπος δηλαδή. Όπως όπου γίνεται ένα έγκλημα, φοβάσαι να περάσεις, εδώ γίνεται το αντίθετο. Γίνονται προσευχές, γίνεται φιλοξενία, γίνεται αλλαγή των ανθρώπων. Το σημαντικότερο θαύμα που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος είναι η αλλαγή ενός ανθρώπου. Όχι να θεραπεύσει το πόδι σου. Αυτό γίνεται και στη Γερμανία. Η αλλαγή των ανθρώπων είναι το μεγάλο θαύμα. Αυτό επιτελείται συνέχεια στα γεγονότα. Ζήνα μου είναι ο μόνος τόπος στον κόσμο που ζει 1000 χρόνια χωρίς όπλα. Δεν υπάρχει τόπος στον κόσμο να ζει ένας χώρος με ανθρώπους χωρίς όπλα. Μόνο αυτός ο τόπος είναι. Ξέρετε, οι άντρες έρχονται στην Αγιάνα και ανεβαίνουν κατευθείαν στον Άθωνα, που είναι 2000 μέτρα. Να πάνε να προσκυνήσουν στην κορυφή του Άθωνα, όπου η Παναγία έδωσε τον Άγιο Άρτο στον Άγιο Μάξιμο τον Καψουκαλυβίτη. Και στη διαδρομή ζουν μέχρι σήμερα άνθρωποι που δεν τους ξέρει κανείς. Ο Βασιλικός είναι για σας αγίασμα. Για μας τους ανθρώπους είναι το πώς θα τον μυρίσουμε. Άλλοι τον βάζουμε στο φαγητό. Άλλοι κάνουν προζύμι και... με τον Βασιλικό. Και για άλλους ο Βασιλικός είναι η επαφή με τον Θεό. Εγώ αυτό το κρατάω ως τέτοιο στη ζωή μου. Είναι το μόνο λουλούδι που δεν βγάζει άρωμα. Όταν το πάτε στο αποστακτήριο όλα βγάζουν άρωμα. Αυτό δεν βγάζει άρωμα. Θα το φιλήσεις όπως είναι. Ναι. Και βρέθηκε στον Τίμιο Σταυρό του Χριστού. Η Αγία Ελένη βρέθηκε μέσα στα σκουπίδια ο Τίμιος Σταυρός. Εκεί όμως υπήρχε Βασιλικό. Άγιε Γέροντα, είναι τιμή μας και χαρά μας και ευλογία Θεού που μας κατεβάσατε από τη σκήτη μας το αρχαιότερο λείψαμε της Εκκλησίας μας, το αριστερό πόδι της Αγίας Άνης. Θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για ευλογία, πώς ήρθατε στα Αγιώρους. Όταν ήμουνα 14 ετών είχε πεθάνει ο πατέρας μου, ο πατέρας μου ιερέας. Γνωρίσαμε ένα μοναχό στο Αγιώρους, στη Νέα Σκήτη, τον έγραψα γράμμα εγώ για να το μνημονεύουν τον πατέρα μου. Και αυτός έστειλε κάποιον να μας πει αν θέλουμε να έρθουμε στο Άγιο Όρος για να μάθουμε αγιογράφη. Εμένα μ' άρεσε και λέω θα πάω στο Άγιο Όρος, θα μάθω αγιογράφη. Τότε ήμουν πρώτη γυμνασίου μόλις πήγα στο γυμνάσιο. Ουρανούπολη δεν υπήρχε τότε, δεν υπήρχε δρόμος, το 1965. Μπήκαμε στο καραβάκι, είχε νοτιάς. Φτάσαμε στη Δάφνη κατά η ώρα 10 περίπου. Στη Δάφνη ήταν κάποιος μοναχός από την Αγιάνα και τότε συγκοινωνία δεν είχε από τη Δάφνη μέχρι την Αγιάνα και λέει θα πάμε με τα πόδια. Τελικά η ηλιοβασίλη μα μόλις κουτινιάσαμε φτάσαμε στην Αγιάνα. Ήμασταν δικαίοι. Συνέχισα να ζω εκεί μέσα. Ήταν οι γεροντάδες τότε. Οι γεροντάδες είναι πρόλαβα τον τελευταίο βολιώτη, τον Γέρο Γρηγόρη. Ήρθατε ως παιδί. Ως παιδί, 14 ετών, για να μάθω γεωγράφος. Και μείνατε για πάντα. Και έμεινα για πάντα. Μοναχός βέβαια έγινα όταν έπιασα ηλικία 18 ετών. Δεν μπορείς να γίνεις μοναχός μικρός. Και από ό,τι μου λέγανε οι γεροντάς τη ζωή των μοναχών και από ό,τι διάβαζα στα βιβλία πώς ζούσαν οι μοναχοί, ήθελα να τα κάνω διπλά. Δεν μ' άφηναν όμως οι γεροντάδες. Διοικητικά, σε ποια θέση είστε? Τώρα, κοίταξε, η σκήτη μας δεν είναι όπως είναι τα μοναστήρια που έχουν ηγούμενο. Στη σκήτη μας έχουμε τον γέροντα, ο αρχαιότερος της Καλύβης λέγεται γέροντας. Δεν ψηφίζεται αυτός, είναι ο αρχαιότερος. Και αφού στη σειρά μου τώρα προ 10-11 χρόνια που πέθανε ο γέροντας ο προηγούμενος, έγινε γέροντας, ο μεγαλύτερος, δηλαδή σαν αρχηγός της οικογένειας, πούμε. Σε ποια ηλικία είστε τώρα? Τώρα είμαι 68 ετών. Αν σας έλεγα να κάνετε έναν απολογισμό της διαδρομής σας, τι θα θέλατε να πούμε στους τηλεθεατές? Ό,τι ζούμε πέρασε πολύ ευχάριστη, καθόλου στεναχώριες. Κάτι μικρό παρεξηγήσει υπήρχαν. Αλλά του είχα χαρά εγώ. Να σε πω μια περίπτωση. Ήμουν μικρό τότε ακόμη. Μόλις είχα γίνει μοναχός. Ήταν κάποιοι ξένοι στο σπίτι μας, επίσημες. Τότε δεν είχαμε τις ευκολίες που έχουμε τώρα. Μαγειρεύαμε κάτι και τραπεζόναμε πάνω.
Και ανέβαζα εγώ την καλύτερα αυγά σε πιάτα. Και ένα αυγό, ένα πιάτο μου έπεσε από το δίσκο και έπεσε. Αμέσως πήγα στον γέροντα, ο γέροντα ευλόγησε να κάνει ζημιά. Γιατί αυτή είναι η τάξη. Ο γέροντας ήταν, να πάω στο θυμό του, ξέρω εγώ, μάξι με να χτυπούσε με το χέρι του. Τότε πατέρα Βασίλη και λέει: Έλα γέροντα, και το παιδί σε βάζει μετά, έλεγε εσύ το δέρι, το παιδί λέει. Του είχα χαρά, δεν με πειραζε. Και να με έδρανε και να με βρίζανε, να δεν με πειραζε καθόλου. Του είχα χαρά. Γιατί έτσι λέγανε και οι πατέρε στην ομιλία, ξέρει ο Παπαφίλιππος. Είναι μια μορφή ταπείνωση. Ταπείνωση, ναι. Βέβαια, αυτό είναι και ο πειρασμός πολλές φορές. Γιατί... Ήθελα να σας ρωτήσω ναι, αν υπήρξαν πειρασμοί. Πάντοτε υπήρχαν πειρασμοί. Γιατί μπήκατε παιδάκι μέσα. Παιδάκι. Πρώτα είχα πειρασμούς πολλούς από την αρχή. Οι πρώτοι πειρασμοί ήταν με τους δικούς μου, ήταν να με πάρουν. Μέχρι που ερχόταν αστυνομία, ψάξει να με βρει, ερχόταν ο αδερφός μου να με πάρει ο μεγάλος. Και κρυβόμουν μέσα στα Ρωμά να μην πάρουν ο αδερφός με την αστυνομία. Και πέρασαν τα χρόνια ύστερα. Βέβαια, κατάλαβαν τα αδέρφια μου και τώρα μου λένε: Καλά, κανείς τα θέλημα Θεού λέει να μείνει και μόνο αυτός. Και τώρα μου λένε: Προσευχή σου και εκεί, προσευχή σου και εκεί. Διότι οι συγγενείς δεν ξέρουν ένα παγκόσμιο νόμο. Σε κάθε δράση υπάρχει αντίδραση. Ναι. Όσοι κυνηγάνε τον μοναχό, τον άνθρωπο να κάνουν το δικό, ο μοναχός κάνει αυτό που θέλει αυτός. Και τον ισχυροποιούν στην απόφασή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτε. Να είστε καλά. Την ευλογία σας. Του Κύριου και την Παναγία σας. Thank you.